κάθε εβδομάδα πηγαίναμε τότε. Μόλις τον βλέπαν το θείο μου, ο Στέφανος ο Βαρλάμος, δεν ξέρω αν θυμάσαι, ήταν ένας τραγουδιστής. Mm-hmm. Αμέσως έδινε το μικρόφωνο στο θείο μου και έλεγε, νομίζω, το άγαλμα. Το άγαλμα. Μάλιστα. Και μετά λέγανε και ντουέτα. Θα ακούσουμε τώρα το τελευταίο σου κομμάτι, πριν φύγουμε, πριν αφήσουμε τη συνέντευξη. Ας ακούσουμε το κομμάτι λοιπόν της Χριστίνας, που λέγεται Αχ, Χαμπίβι. Χαμπίβι μου, δώσ' μου τα φιλιά σου, καρδιοχτύπη μου, θέλω να πετάξω στο παράδεισο, πάνω στο κορμί σου, να ξαναγεννηθώ, πάνω στο κορμί σου, να ξαναγεννηθώ. Πάρα πολύ, πάρα πολύ όμορφο το κομμάτι και αυτό, έτσι λίγο σκέφτηκα ανατολικό. Ναι, ήθελα έτσι να ικανοποιήσω και όλο το σύλλογό μας, τους Έλληνες εξ Αιγύπτου και την οικογένειά μας. Μπράβο, Χριστίνα, πες μου που μπορούμε να βρούμε το website, που μπορούμε να βρούμε το CD σου, να το αγοράσουμε. Πρώτα απ' όλα στο Delphi Variety, σίγουρα. Delphi Variety, ναι. Και το άλλο είναι ένα website που στο Τωρόντο μου το φτιάξανε, www.greekcity.com. www.greekcity.com, είναι γνωστό. Και εκεί μετά θα πάνε στο New Releases. Θα το βρούνε. Σου εύχομαι κάθε επιτυχία καλά, με το CD σου. Πάρα πολύ ωραία και είμαι περήφανη για σένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι πολύ που είσαι εδώ. Και πάλι σε ευχαριστώ με καλά. Ευχαριστώ. Πάμε λοιπόν στις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας σε λίγο. Golden Foods, για ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις εστιατορίων και τροφίμων. Προϊόντα υψηλής ποιότητας σε συνεργασία με τις πλέον αναγνωρισμένες βιομηχανικές μονάδες του Καναδά και του κόσμου. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση. Conan Foods, σε προϊόντα εγχώρια και εισαγόμενα. Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις μας επιτρέπουν την σωστή διατήρηση όλων των ειδών και την άμεση προμήθεια στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Conan Foods, η απόλυτη ικανοποίηση των πελατών είναι ο βασικός στόχος της εταιρείας μας. Nivea Summer Touch is the gradual sunless tanner that firms the look of your skin as it moisturizes. Sit down for a smoother, sun-kissed look. That's the difference between noticing your glow and being drawn to it. New Nivea Summer Touch. Also available for your face. Only from Nivea. As I get older, I see the importance of helping keep my bones strong and healthy. That's why my doctor recommended Caltrate Calcium Supplement with vitamin D, because my diet alone may not always be enough. It's never too early or too late for Caltrate. It can be hard to eat everything you should, as recommended by Canada's Food Guide to Healthy Eating. But you can trust the science of Centrum to help maintain your good health. Centrum, complete from A to Zinc. The 2007 IKEA Summer Collection is here. IKEA, love your home. Hurry, the 2007 IKEA Summer Collection is here. IKEA, love your home. Arius knows your allergies. Arius knows where they come from, where they go, and what they're up to. And Arius knows how to blow them away. Arius lets you breathe freely with round-the-clock relief from symptoms like nasal congestion. At work or at play, Arius takes on your worst allergy symptoms so you can take on your day. Arius, soar above your allergy symptoms. Η πολύχρονη πείρα σε συνδυασμό με την σύγχρονη τεχνολογία φέρνουν το τέλειο αποτέλεσμα. Για κάθε τυπογραφική σας εργασία απευθυνθείτε στο Excel. Έγχρωμες εκτυπώσεις, γύρη γραμμή σε προϊόντα εστιατορίου. Excel. Ποιότητα. Ασυνταγώνησες τιμές και πάνω απ' όλα εξυπηρέτηση. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην εκλεκτή μου πελατεία. Excel. Το δικό σας τυπογραφείο. Η μονάδα ελληνικών σπουδών του Πανεπιστημίου Κονκόρδια ολοκλήρωσε με την τρίτη κατά σειρά
διάλεξη, τη σειρά γύρω από τα θέματα μέσα μαζικής ενημέρωσης, επιρροή, στόχοι κτλ. Τελευταίος επισκέπτης μας από την πατρίδα ήταν ο Δ. Δημήτριος Χαραλάμπης από το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Αθηνών, που έχουμε τη χαρά να τον φιλοξενούμε στο σημερινό μας πρόγραμμα μαζί με τον κύριο Μεταλλινό. Καλώς ορίσατε, κύριε καθηγητά. Καλώς σας βρήκα. Στην πόλη μας. Στη νύμφη του Βορρά, όπως λένε οι ποιητές και οι λογοτέχνες. Τώρα, βέβαια, με τα χιόνια και με τις λίγο τους τα κρύα, δεν νομίζω να ήταν και ιδιαίτερη χαρά που μας είδατε. Όχι, η χαρά υπάρχει, παρόλο που είναι χιονισμένη νύμφη. Τι να κάνουμε. Ας έρθουμε στο αντικείμενο της επισκέψής σας. Ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα που ο κ. Μεταλλινός το έχει δείξει κατ' επανάληψη και φέτος είχαμε την ευκαιρία μέσα από τρεις προσωπικότητες να μάθουμε εκείνα που πραγματικά. Τι μπορούμε να πούμε, βέβαια, σε γενικές γραμμές στον κόσμο, γιατί μέσα σε 10 λεπτά δεν μπορούμε να δώσουμε απόλυτες εξηγήσεις. Ρόλοι, επιρροές και υποχρεώσεις. Ναι. Είναι λίγο πολύ γνωστές όμως αυτοί οι όροι. Ναι. Γνωστή είναι, ας πούμε, η τυπική διάσταση του πράγματος. Αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι στην πραγματικότητα τι γίνεται. Ποιες είναι οι πραγματικές επιρροές, ποια είναι η πραγματική διάσταση του πράγματος. Και το σκεπτικό είναι να κάνει κανείς μια σύγκριση, με ειδικότερο βάρος βέβαια στην Ελλάδα, με το τι συμβαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα, και θα έλεγε κανείς και πού βρίσκονται και οι διαφοροποιήσεις σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί τα τελευταία χρόνια είχαμε και μια, ας πούμε, μια κρίση η ελληνική πλευρά απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την σχετικά με την νομοθεσία η οποία ίσχυε, η αντικοινωτική νομοθεσία, η περίφημη νομοθεσία για το βασικό μέτοχο κτλ. Οπότε είχε θεματοποιηθεί ιδιαίτερα το θέμα ποια είναι η επιρροή, μέχρι σημείου ποιος έχει τα πρωτεία στη διαμόρφωση της κοινή γνώμη, η πολιτική εξουσία, τα κόμματα ή η τηλεόραση. Ή οι καναλάρχες, ας πούμε έτσι. Ναι, εντάξει. Που βέβαια οι καναλάρχες είναι ένας συνδυασμός. Από την μία πλευρά οι καναλάρχες, από την άλλη πλευρά και κάποια πρόσωπα τα οποία παίζουν πια στην τηλεόραση ένα πολύ καθοριστικό ρόλο και φαίνεται ότι η γνώμη τους, ο τρόπος με τον οποίο βλέπουν τα πράγματα, ο τρόπος με τον οποίο διαμορφώνουν την ημερήσια διάταξη, αυτό το agenda setting που λέμε, είναι σαφώς πολύ ουσιαστικός και εκεί η σχέση με την πολιτική εξουσία είναι προβληματική, με την έννοια ότι μην ξεχνάτε ότι για την πλειοψηφία του κόσμου η τηλεόραση, τουλάχιστον στην Ελλάδα, η πλειοψηφία του κόσμου, τις περισσότερες πληροφορίες, την εικόνα του κόσμου που έχει, την παίρνει από την τηλεόραση. Είναι δηλαδή ο κύριος χώρος της δημοσιότητας, άρα είναι και εκεί που οι πολιτικοί θέλουν να βρίσκονται. Παίρνει πάνω από εικόνα και αυτό είναι ένα θέμα, γιατί θα πρέπει να πούμε στους φίλους μας ότι έχετε και μια πάρα πολύ σπουδαία άλλη ιδιότητα. Πέρα από την ακαδημαϊκή σας, είστε και αντιπρόεδρος του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου της Ελλάδας. Που σημαίνει ότι είναι ένα όργανο που θα προστατεύσει τον ακροατή και όχι μόνο. Ένα όργανο που καλείται και από το Σύνταγμα μετά την αναθεώρηση του 2001 να ελέγξει, αν θέλετε, το τοπίο των ηλεκτρονικών μέσων, με κύριο αντικείμενο την προστασία των ανηλίκων, θέματα αξιοπρέπειας, τιμής και τα λοιπά των πολιτών, και με μία αναφορά στο θέμα της ποιότητας και τα λοιπά. Δηλαδή, όντως, η δουλειά με την οποία έχει επιφορτήσει η πολιτεία το Συμβούλιο είναι ουσιαστικότατη, γι' αυτό υπάρχει και μία μόνιμη. Και μεγάλη, γιατί αν σκεφτούμε ότι βρισκόσαστε στη θέση κάθε μέρα να κρίνετε θέματα και καταστάσεις, και το μαθαίνουμε. Είτε μέσα από τα μεγάλα πρόστιμα που δίδεται σε δημοσιογράφους. Όχι σε δημοσιογράφους, σε κανάλια. Σε κανάλια. Ναι, αλλά εντάξει, οι δημοσιογράφοι είναι εκείνοι που παίρνουν το αντίκρισμα του οποιοδήποτε προστήματος και νομίζω ότι αυτό χαρακτηρίζει όμως την ελληνική τηλεόραση πολύ ιδιαίτερα από όλα τα άλλα. Δεν ξέρω αν συμβαίνει στην Ιταλία, αλλά εγώ κρίνοντας τα πράγματα από τον Καναδά, σπάνια ακούμε ότι ένας σταθμός είχε μια. Ναι. Αν κάνω λάθος, κύριε καθηγητά. Όχι, καθόλου. Μα είναι διαφορετικές συνθήκες. Πολύ διαφορετικές συνθήκες με τις οποίες δουλεύουν τα κανάλια και οι σταθμοί εδώ από ό,τι στην Ελλάδα, όπως επανειλημμένα ανέφερε. Εγώ θέλω ανέφερα να κάνω την εξής ερώτηση στον κύριο Χαραλάμπη. Με το να επιβάλλουμε ένα πρόστιμο σε ένα παραγωγό ή κανάλι, λύνουμε το πρόβλημα? Σε μια επιχείρηση. Κοιτάξτε, το θέμα είναι το εξής. Δεν το λύνουμε. Ναι.
Και το πρόστιμο είναι και θα έπρεπε να είναι η τελευταία λύση. Αλλά το πρόβλημα το οποίο έχουμε στην Ελλάδα και πρέπει να το πούμε είναι ότι και αν το σύγκρινουμε με άλλες δυτικοευρωπαϊκές χώρες αλλά και με τον Καναδά ή τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ότι η διάσταση της αυτορύθμισης είναι ας το πούμε πολύ προβληματική. Γιατί και στην Ελλάδα γίνεται η συζήτηση, μα γιατί τόσα πρόστιμα και τα λοιπά, από την πλευρά βέβαια των καναλαρχών, γιατί ο κόσμος το επικροτεί. Εγώ, αν θέλετε, είμαι κατά των προστίμων, συνήθως μειοψηφώ τουλάχιστον κάπως, το ίδιο αυτό. Κάπως, όμως πρέπει να, νομίζω ότι πρέπει, δεν θέλω να πω ότι δεν πρέπει να υπάρχει ελευθερία λόγου. Όχι, ασφαλώς. Αλλά όταν όμως βλέπουμε την κατάχρηση, τότε ναι, νομίζω ότι πρέπει. Είναι... Και εδώ υπάρχει το ραδιοτηλεοπτικό σύμβουλο της CRTC, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Ναι. Και επιβάλλει και ροές αν χρειαστεί, τουλάχιστον όχι μόνο παντού, σε ό,τι αφορά την επικοινωνία. Ναι. Όχι, το πρόβλημα είναι ακριβώς αυτό, ότι καταρχήν ουσιαστικά το Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης άρχισε να επιβάλλει πρόστιμα, κυρώσεις γενικότερα, από το 2002 και λοιπά, που ανέλαβε το Συμβούλιο πλέον με τις δυνατότητες και τις δικαιοδοσίες που του έδινε το Σύνταγμα. Αυτό έλεγα και πριν, ότι το πρόστιμο είναι η τελευταία λύση, είναι λύση ανάγκης, αλλά δυστυχώς επειδή υπάρχει ένα θέμα αυτορύθμισης, παρόλο που και από τον νόμο προβλέπονται επιτροπές αυτορύθμισης, συμβάσεις μεταξύ τους σε συνεργασία με εμάς, όλα αυτά παραμένουν στο χαρτί. Δηλαδή τα όρια ξεπερνιούνται πάρα πολύ εύκολα και κανένας νομίζω μέσα από το Συμβούλιο δεν θέλει να αρχίσει τα πρόστιμα. Κύριε καθηγητά, είχα την ευκαιρία να διαβάσω το βιογραφικό σας σημείωμα τεράστιο. Συγχαρητήρια καταρχήν για την παρουσία σας ανά τον κόσμο, δίνοντας όλες αυτές τις διαλέξεις που έχουν να κάνουν με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Νομίζω είναι το πιο σοβαρό θέμα που θα έπρεπε να απασχολεί την κοινωνία μας. Γιατί η επιρροή των μέσων μαζικής ενημέρωσης, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, είναι μεγάλη. Επηρεάζει όμως και τον απόδειμο ελληνισμό η ελληνική τηλεόραση. Τώρα πια με την δορυφορική δεν ξέρω αν σας έχουν πληροφορήσει. Όλο αυτό, περισσότερο η νοοτροπία, η οποία υπάρχει στα ελληνικά κανάλια, με τον τρόπο που μεταφέρουν τις ειδήσεις, την εκτεταμένη αυτή ανάλυση των γεγονότων, δεν είναι μόνο κουραστική, αλλά είναι και αντιφατική. Για παράδειγμα, το ναυάγιο που έγινε προχθές, δεν καταλάβαμε τι έχει γίνει. Ούτε θα καταλάβουμε. Ο καθένας έχει γίνει δικαστής. Ο ένας έχει γίνει. Ναι, αυτό είναι. Υπάρχουν φάσεις, σεισμολόγοι. Εκεί δεν υπάρχει η επέμβαση του Ακαδημαϊκού ή του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου, κάπου έτσι να μην ξεφτυλιζόμαστε, να μας βλέπουν και ξένοι άνθρωποι εδώ πέρα και παντού. Σωστά. Αλλά καταρχήν να μας πούμε αυτό, ότι το πρόβλημα με τις ειδήσεις στην Ελλάδα δεν είναι μόνο ότι είναι πάρα πολύ εκτεταμένες χρονικά. Είναι ότι αν προσέξετε, συνήθως είναι σχεδόν μονοθεματικές. Ναι. Σήμερα είναι το ναυάγιο, τα τρία τέταρτα είναι το ναυάγιο. Έτσι, και βγαίνουν συζητήσεις κτλ. Χτες ήταν, ξέρω εγώ, η κουμπάρη ή ξέρω εγώ οτιδήποτε. Ναι, είναι αυτό. Διαπλεκόμενα χίλια δύο πράγματα. Ναι, αυτό είναι το πρόβλημα, είναι ακριβώς αυτό. Ότι η δημόσια τηλεόραση κρατάει μια ισορροπία. Δηλαδή, εάν θέλετε να αποκτήσετε μια εικόνα τι συνέβη σήμερα στον κόσμο. Υπεύθυνη. Ναι. Καλά, η ΕΡΤ είναι προς το, είναι το καλύτερο κανάλι. Ευτυχώς θα αποκτήσετε τι συμβαίνει παρά από ιδιωτικό κανάλι. Είναι αλήθεια. Αυτό βέβαια υπάρχει ο ανταγωνισμός στο εμπορικό μέρος, το οποίο δεν μπορούμε να το αναλύσουμε. Σαφώς, αλλά εμείς δεν μπορούμε, παραδείγματος χάρη, ένα μονοθεματικό δελτίο ειδήσεων με μια υπερβολή ή μη δυνατότητα πραγματικής εξήγησης της συνέβη. Με μια λέξη, κύριε καθηγητά, γιατί ο χρόνος ολοκληρώνεται και θα μείνω στην αρχή του θέματος. Ρόλοι, επιρροές και υποχρεώσεις έχουν ρόλο τελικά τα μέσα ενημέρωσης? Σαφώς, έχουν τεράστιο ρόλο, αλλά αυτό συνδέεται και με τις υποχρεώσεις βεβαίως. Και αν θέλετε, είναι ενταγμένες σε μια διαδικασία ενός πολιτικού κοινωνικού συστήματος δημοκρατικού, στο οποίο η βασική αρχή είναι ότι υπάρχουν κάποιοι κανόνες, οι οποίοι αυτοί οι κανόνες πρέπει να τηρούνται για να υπάρχουν και υποχρεώσεις και ρόλοι και επιρροή. Και επιρροή νόμιμη, και γιατί όχι επιρροή, αλλά μέσα σε ένα πλαίσιο κανονιστικών δεσμεύσεων. Χάρηκα που είσαστε κοντά μας. Καλή παραμονή στην πόλη μας. Κύριε καθηγητά, συγχαρητήρια για τις προσπάθειες που κάνετε. Νομίζω ολοκληρώσαμε. Βεβαίως. Και είμαστε τυχεροί που είχαμε και τον κύριο Χαραλάμπη να είναι μαζί μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας, φίλοι μας. Να περάσουμε στο διάλειμμά μας και συνέχεια μετά.
Λάδι ελιάς, το ευλογημένο δώρο της φύσης. Η εταιρεία τροφίμων Μυρών με υπερηφάνεια παρουσιάζει στην καναδική αγορά το ελαιόλαδο Ιωνία. Λάδι με ιδιαίτερη γεύση, χρώμα και άρωμα. Ιωνία, με την επιστημονική φροντίδα και επεξεργασία της μεγάλης ελληνικής παραγωγικής μονάδας Νούτρια. Ελαιόλαδο Ιωνία, αγνό, παρθένο. Ξεχωρίζει στη γεύση, το χρώμα και το άρωμα. Θα το βρείτε σε όλες τις μεγάλες υπεραγορές τροφίμων της πόλης μας. What's so funny? These all brand bars taste really good. All brand bars taste great. Really? Make Fibre your friend with Kellogg's All Brand Cereal Bars. And now, introducing new All Brand Snack Bites in cinnamon brown sugar flavor and strawberry. The very thought of you. And I forget to do the little ordinary things. Armor All Wax, wipes, and tire shines. Go ahead, stare. My friend recommended her stylist, Leo. I looked like a poodle. It was out to here. Leo said, no worries. He used new Tresemme Smooth and Silky shampoo and conditioners. It even has vitamins and silk proteins in it. My hair is so much smoother. 5 times, to be exact. And then Leo told me Tresemme is salon quality and it's affordable. New Tresemme Smooth and Silky. Professional. Affordable. What are you reading? Nothing. Life. What's in it? Nothing. No marshmallows? Nope. No toys or prizes? Nope. Can I have some? Okay. Thanks, Mom. Made with 100% whole grain oats and just the right amount of sweetness. Kids love life. Το Αράχο Βασουκλάκι συνεχίζει την παράδοση από τις Αμβιατέρ σε όλες τις περιοχές του Μοντρεάλ με όλες τις γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Αράχο Βασουκλάκι. Θα βρείτε ό,τι ζητάει η όρεξή σας. Νοστιμότατος γύρος, κοτόπουλα, μπριζόλες και παϊδάκια στη σκάρα, ορεκτικά σαλάτες και απίθανες λιχουδιές. Αράχο Βασουκλάκι Σεν-Βιατέρ. Τώρα σε όλες τις περιοχές του Μοντρεάλ. Αράχο Βασουκλάκι. Η νοστιμιά που ξεχωρίζει. Συμπληρώθηκαν φέτος 40 χρόνια από την Expo Montreal που πραγματικά άφησε εποχές μέσα από τη θεματολογία, την πλούσια θεματολογία που είχε. Το Montreal γενικά πάρα πολλοί οργανισμοί εορτάζουν. Η Χριστίνα Ζακλαμά έχει μία ακόμα συνέντευξη. The 1967 International and Universal Exposition, known commonly as Expo 67, was a World's Fair held in Montreal. Widely recognized as a pivotal time for cultural communities living in Montreal, Expo 67 was an unprecedented venue for cultural exchange while placing the city of Montreal on the world stage. Newly elected Mayor Jean Drapeau had the idea to build L'Île Notre-Dame, a man-made island on the St. Lawrence River, where 90 pavilions representing the different nations were built. More than 50 million visitors attended Expo 67 at a time when Canada's population was only 20 million, setting a record for World Fair attendance that still stands. The fair was visited by some of the most notable people of the day, including Queen Elizabeth II, Lyndon Johnson, and Charles de Gaulle. This year marks the 40th anniversary of Expo 67, and joining me now to tell us about how you can take part in commemorating the anniversary is Tania Tassoni, coordinator for Vision Diversité. Welcome to the show. Thank you. So it's hard not to get caught up in the excitement that was Expo 67 when we realized how important this event was for cultural communities in Montreal. How did the city's cultural landscape change as a result of this event?
Well, Expo 67 definitely had a huge, huge, huge impact on all cultural communities because it was really the first time that Montrealers got to see what was out there, what the rest of the world was all about. So we had all these different cultures, all these different countries coming to be represented in one place. So people really got to interact, exchange ideas, learn new languages, learn about different foods, learn about different art forms, music, dance. There was so much knowledge at that point, and people were really open to it, and there was a lot of exchange of culture and knowledge being done there. So it was really interesting. People still talk about it. I mean, every time I mention it to someone, they get that like twinkle in their eye, and it was really like their key to the world, you know. Before that, Montrealers didn't really know what was out there and didn't really know the world as it is. And I think that Expo 67 just really opened up their eyes and really allowed for a lot of development on all different stages. So why was it pivotal then, would you say, for Montreal's cultural community, having all of these, you know, different representatives from all over the world coming to our city? Well, what it meant to a lot of the immigrants that were already here, like the Greeks and Italians, a lot of Arabs, is that they saw that now Montrealers had that new interest in their culture. So tons of new restaurants opened up. There's buildings that were just recently developed. Place des Arts, for one, was built during that time. The whole art scene really developed a lot then. A lot of the cultural communities came out with their, you know, they really want to showcase their art forms, dance and visual arts and theater. So the cultural communities really got involved in making Montreal what it is and really developing the city. So sort of opened up Montreal to the world, and Montreal sort of opened up to the communities that were exactly. in their own city. Exactly. So one of the events that are being organized to commemorate the 40th anniversary is a project that you're working on for Montréal Diversité. Tell me about that. It's a great project, actually. What we're trying to do is really bring together all the different sectors in the Montreal economy. For example, the first evening, which is May 28th this year, starting at 6 p.m. at the Monument National on St. Lawrence, which is the main, which is where all the cultural communities thrived and mm-hmm. first lived. What we're doing is really, it's an evening mixing music, storytelling, testimonials, pictures, videos, and really telling the story of Expo 67 and what happened after that, the 40 years after that. How did Montreal become such a cultural metropolis? So that first night is really more of a show. The second day, May 29th, we're having a huge conference at Concordia University, and it's bringing together basically all the sectors of the Montreal economy, arts, culture, business, education, and there we're going to be discussing and sharing ideas on how to manage the diversity and how to really nourish it and how to really make sure that it stays what it is and really bring Montreal to the next level in terms of culture. And one of the things that you're doing is sort of launching a call to all different communities in Montreal to collect their memories of, you know, Expo 67 and what happened after that. What will you be doing with these memories and stories? That's going to actually be part of our show on the evening of May 28th. So what we're really asking is for people to share their stories, because it's just so touching when you hear someone talk about that time. And I mean, my own father, he was about 13 years old, and he said he went there every day. They bought a passport, and he had just come from Italy. So to go to this island and see a pavilion for his country, and he just felt so proud to have that being represented in his new homeland. So we're asking for anything from pictures, videos, if you want to speak at this event and give a testimonial, share your experiences, really anything, like if you even have a passport from the event, to just share it with us so that we can show the rest of Montrealers and those who weren't there what it was all about and how significant it was. How important is it, do you think, that we remember this event 40 years later? I mean, now that there has been so much change, you know, why do you think it'd be important for us to sort of keep that memory alive? Well, I think that we have to remember that this was a very significant event in time, and it was a real turning point. And I think that a lot of people don't really think, where did all these cultures come from? Why is Montreal so diverse? But it's important to realize how it all started and the contributions that the cultural communities have. Montreal would not be what it is today without all of these immigrants moving here and starting these new businesses and showing us the flavor. I mean, we're really known as this
beautiful, like, multicultural metropolis, and no other city, I think, in the world has that. And so it's very special that we maintain it and that we support it and promote it. And I think it's important to learn, too, to keep managing, because things change and people evolve and communities evolve, and we need to keep growing together to really make Montreal and keep the reputation alive. Great. Well, thank you very much for joining us. Thank you. We're speaking with Tania Tosoni, and there's that call set out to all Montrealers from all the different communities here in our city. If you have any memories or stories you'd like to share, please do. It's a great way to commemorate the 40th anniversary of Expo 67. Πριν σας αποχαιρετήσουμε, να πάμε στα γρήγορα σε κάποιες εκδηλώσεις που έγιναν και νομίζω, Ελένη, να πάμε εκεί που τα τσούξαμε προχθές. Ξέρετε, δεν περίμενα ότι η Ελένη πίνει κρασί, ρε παιδί μου. Τι κρασί πίνει αυτή η κοπέλα. Άργησα να έρθω, αλλά ήπια αρκετά, τέλος πάντων. Ήπια αρκετά. Μιλάμε για τα ελληνικά κρασά, τα Greek wines, τα οποία αυτή τη βδομάδα, γενικά στο Μοντρεάλ, όλα τα εστιατόρια περισσότερα, εμείς είμαστε στο Μύθο. Mm-hmm. Πραγματικά ήταν μια πάρα πολύ όμορφη εκδήλωση. Δοκιμάσαμε 7 διαφορετικά κρασιά. Mm, ήταν και η παραγωγή από την Ελλάδα. Και νομίζω ότι έχουμε όμορφα κρασιά, έχουμε γλυκά κρασιά. Πολύ κρασιά, πω, κάτι καμπερνέ, σοβινιό, εκεί που δοκιμάσαμε και στο τέλος το σάμο, το γλυκό. Τα πάντα, ναι. Ο κύριος Γαλάνης πραγματικά έκανε υπέροχη δουλειά. Εδώ βλέπουμε συμπάρκους, επιχειρηματίες ιδιαίτερα, που βρέθηκαν στο χώρο αυτό, και βεβαίως ο Ντένις ο Πολάτος που τους διασκέδασε και τους έκανε χαρούμενους μαζί με το κρασί. Ο Τζίμις εδώ μιλάει και ήταν εδώ όλη η παραγωγή, είναι ο παραγωγή. Ήταν ωραία. Ναι, ήταν και η παραγωγή. Και παρουσιάσαν τα κρασιά. Τι πολλά φαγητό από αυτά, ήταν αυτό, Γιάννη. Πολλά από αυτά μπαίνουν στο Liquor Commission τώρα, γιατί πολλά έρχονται και private, που λέμε, με τα εστιατόρια. Όλα τα εστιατόρια τα... Εδώ βλέπουμε τα 6 κρασιά, τα καινούργια που φτάσανε στην πόλη μας. Μάλιστα. Και να πούμε και κάτι άλλο. Στο Μόντρεαλ έχουμε πάρα πολλές δημοτικές βιβλιοθήκες, οι οποίες φιλεξονούν βιβλία από όλο τον κόσμο. Η Ελλάδα έχει εξέχουσα θέση στα περισσότερα βιβλιοπωλεία. Λοιπόν, να δούμε, εσύ. Επισκέφθηκα με αφορμή την έκθεση Σοφίας πάνω στο Λαβάλ στη βιβλιοθήκη. Mm-hmm. Και να, όπως βλέπουμε εδώ πέρα, για την Ελλάδα τα βιβλία, όχι αποκλειστικά από Έλληνες συγγραφείς, που και υπάρχουν και Έλληνες συγγραφείς. Αλλά το θέμα το ελληνικό πάντως. Αλλά βλέπουμε βιβλία εδώ πέρα Γάλλους, Γαλλοκαναδούς, Ευρωπαίους. Είναι πολλοί που ρωτάνε που μπορούν να βρουν βιβλία. Ναι. Υπάρχουν στις βιβλιοθήκες και στα βιβλιοπωλεία. Εγώ πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο να πάμε κι εμείς οι Έλληνες, οι οποίοι πραγματικά πρέπει να δούμε πώς ο Καναδάς αλλά και ο ξένος κόσμος περιβάλλει την πατρίδα μας. Αλλά τελειώνουμε εδώ. Πώς σου φάνηκε το CD της Χριστίνα? Η Χριστίνα είναι υπέροχη. Σου λέει και ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ για την βοήθεια. Δεύτερο να δεις τι κάνει, φτιάχνει μια ωραία πολύ. Δεύτερο και πολύ. Λοιπόν, πολύ να τις ευχηθούμε τη Χριστίνα καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία στη Χριστίνα μας. Και στην παροικία μας καλή εβδομάδα. Θα είμαστε κοντά σας, φίλοι τηλεθεατές, την επόμενη Κυριακή. Να είστε όλοι καλά και ραντεβού την άλλη Κυριακή. Γεια σας. Γεια σας, φίλοι μας. Καλή εβδομάδα. Και χαρείτε τον ήλιο. Και προσοχή τον ήλιο. Plaisir de Grèce vous est présenté par Nelly Tour Vacances et Air Transat.
Aujourd'hui, à Plaisir de Grèce, l'équipe de Via le Monde vous emmène à la découverte du temple d'Athéna, situé sur l'acropole du village médiéval de Lindos. Nous sommes à Rhodes, l'île créée par Zeus, qui la fit surgir des eaux limpides et bleutées de la mer. Il en fit offrande à Hélios, le dieu du soleil, qui, heureux du présent, baigna l'île de son éternel.